κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει ένα καινούριο αντεργατικό νομοσχέδιο σε συνέχεια όλων των προηγούμενων νόμων που τους έχει αφήσει ανέκυκτους και τους χρησιμοποιεί. Ένα καινούριο νομοσχέδιο αντεργατικό που είναι αντεργατικό από την αρχή του μέχρι το τέλος του. Παίρνοντας όλο το προηγούμενο αντεργατικό προστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων, η σημερινή κυβέρνηση το απογειώνει και ζητάει από εμάς τους εργάτες, τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, όλους τους εργαζόμενους πλέον να αποδεχτούμε να δουλεύουμε χωρίς αμοιβή. Επιδιώκει να δουλεύουμε και περισσότερες ώρες και απλήρωτοι και έχει το θράσος να μας λέει ότι θα αμοιβτούμε με αέρα κοπανιστό. Γιατί αέρας κοπανιστός, συνάδελφοι, είναι οι άδειες που δήθεν θα πάρουμε μετά από ένα εξάμηνο από τους μεγαλοεργολάβους και τα ρεπό. Όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε από πού το χέρι, το έχουμε νιώσει στο πετσί μας, ότι η εργοδοσία δεν έχει ευαισθησίες και θα πάρει το δωράκι που της κάνει η κυβέρνηση και όχι μόνο ρεπό δεν θα μας δίνει, όχι μόνο δεν θα μας πληρώνει, αλλά θα επιβάλλει ακόμα χειρότερα τη δουλειά ήλιο με ήλιο. Έχουν το θράσος λοιπόν οι κυβερνώντες και λένε ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Έτσι ακριβώς το λέει ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, ότι είμαστε η τυχερή γενιά. Εμείς λέει που θα δουλεύουμε τετραήμερο και την ίδια ώρα με περισσό θράσος, με γελία επιχειρήματα, έρχεται και μας ανακοινώνει ότι καταργείται η Κυριακή αργία και πλέον και οι οικοδόμοι θα πρέπει να βρίσκονται στη δουλειά την Κυριακή. Με ποιο πρόσχημα, συνάδελφοι? Με το πρόσχημα ότι ανοίγει, λέει, τη δουλειά σε ένα κομμάτι του κλάδου, δηλαδή στις εταιρείες που φτιάχνουν το έτοιμο σκυρόδεμα των πετών, και έτσι, λέει, δεν θα χρειάζεται οι οικοδόμοι να δουλεύουν. Το ρωτάμε, δηλαδή, ποιος θα φτιάχνει το πετό? Ο αόρατος κανένα? Ποιος θα ρίχνει μετά το πετό? Πού θα πέφτει αυτό το πετό, σε ποιο χώρο? Σε όλα αυτά ο Υπουργός δεν έχει δώσει καμία απάντηση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η απάντηση. Αλλά είναι τόση η πρεμούρα για να ικανοποιήσει και αυτή η κυβέρνηση όλα τα αιτήματα, όλες τις απαιτήσεις μάλλον της εργοδοσίας, που φτάνουν να λένε γελοιότητες, να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και να έχουν και την απέτηση να αποδεχτούμε τη σφαγή μας σαν αρνιά. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι δεν πρόκειται να το αποδεχτούμε αυτό και θα παλέψουμε μαζί με άλλους εργαζόμενους, μαζί με άλλους κλάδους, αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα να μην έρθει καν στη Βουλή, που ακούστηκε τον 21ο αιώνα να μας λέει η κυβέρνηση ότι θα δουλεύετε και θα δουλεύετε δωρεάν. Δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτή τη φιλιά που επιχειρούν να βάλουν στο λαιμό μας. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νομοθετικό έκτρωμα. Είναι φυσικό, συνάδελφοι, είναι φυσικό ότι αφού ασκούν μια τέτοια αντεργατική σκληρή πολιτική, να έχουν έτοιμα και τα μέτρα καταστολής, τα μέτρα ενάντια στα συνδικάτα, να θέλουν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο, έως και να απαγορεύσουν το δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας, να διεκδικούμε τα αιτήματά μας. Οι χθεσινές, προχθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας του κύριου Χατζηδάκη δεν μπορεί να αφήνουν καμία αμφιβολία για το που το πάει η κυβέρνηση με τη μεγαλοεργοδοσία. Τι μας είπε κοντρά ο κύριος Υπουργός? Ότι πλέον θα φέρει ρύθμιση να απαγορεύει τις απεργίες. Γιατί, λέει, αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, οι απεργίες μας στην κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία. Καταλαβαίνετε
ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή. Αλλά εμείς απέναντι σε αυτά έχουμε να αντιτάξουμε τη δύναμή μας, την οργάνωση του αγώνα μας. Και ξέρουμε καλά ότι με αυτόν τον αγώνα έχουμε ξεφορτώσει και βάσανα τις πλάτες μας. Έχουμε πετύχει και κατακτήσεις και μπορούμε να ανατρέψουμε και όσα βάρβαρα έρχονται προς όφελος της ζωής μας. Συνάδελφοι, η ομοσπονδία μας, το συνδικάτο, είχαμε πάρει απόφαση για απεργία για τις 3 του μηνός. Είχαμε επισημάνει όμως ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο που θα έβαζε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ να υπονομεύσει ένα απεργιακό μέτωπο, ένα απεργιακό ρεύμα που χτίζεται από τα κάτω πάνω στην οργή και στην αγανάκτηση των εργαζομένων για το καινούργιο νομοσχέδιο. Είχαμε πει ότι εμάς μας ενδιαφέρει να βρεθούν στον δρόμο του αγώνα συνδικάτα, εργαζόμενοι, να αντιμετωπιστεί το σχέδιο της υπονόμευσης της ΓΕΣΕ που παίζει με τις ημερομηνίες και να έχουμε τη δυνατότητα, συνάδελφοι, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με νέα κινητοποίηση, πανελλαδική, ακόμα πιο δυναμική, ενισχύοντας το παλαϊκό αίτημα, αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα να αποσυρθεί. Έτσι καταλήγουμε ότι θα πάμε σε απεργιακή κινητοποίηση στις 10 του Ιούνιου. Και ακόμα πιο αποφασιστικά πρέπει να δουλέψουμε για να έχει μεγάλη επιτυχία αυτή η απεργία. Μεθαύριο την Πέμπτη στις 3 του μηνός τα εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα που έχουν δώσει τη μάχη της οργάνωσης της πάλης όλο αυτό το διάστημα και μέσα από την πανδημία θα οργανώσουμε μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα εδώ δίπλα, στα Ποπήλαια, στις 7 το απόγευμα, έτσι ώστε, συνάδελφοι, ξέρετε, το σκηνή έχει δύο άκρες και τώρα τραβάει τη μια άκρη η κυβέρνηση και νομίζει ότι θα μας βάλει από κάτω και θα μας δέσει χειροπόδαρα, αλλά απ' την άλλη άκρη είμαστε εμείς και θα τραβήξουμε το σκηνή και με τη δύναμή μας να τους παρασύρουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό πρέπει να δουλέψουμε όλες τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας εδώ στο Υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας και φωνάζοντας εμείς οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, εδώ και τώρα να πάρει πίσω το νομοσχέδιο έκτρωμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.